Γεια σας κορίτσια. Γεια σας κορίτσι. Και αγόρια. Αμέσως φοβηθήκατε. Από ευγένεια, Παντέλες, πρώτα τις κυρίες. Πάντα. Και μετά τους κυρίους. Και εγώ λέω μπήκε ο Ψινάκης. Σήμερα είναι η μέρα. Σας φροντίζουμε για εσάς, γιατί ανοίγει ο καιρός. Πού να πας με την τακούνα που φοράω εγώ στο νησί να περπατήσεις. Θα βάλεις το ωραίο σανδαλάκι. Θέλω. Οι πέντε πρώτες γραμμές που θα βγάλω, θέλω να είναι άντρες σήμερα. Δεν σας λέω περιοχή. Αυτό μπορώ, τρελαίνομαι. Άμα τον ακούω ζωηρό, χαίρομαι. Ναι. Πετάει το αγόρι αυτό. 30 χρόνια στάβρο. 20 στο πλάι. Ήταν μαζί, ναι. Στην μια μικρή διακοπή, έτσι, ένα μικρό χωρισμό. Γιατί καμιά φορά η ζωή τα φέρνει κι αυτά, αλλά. Πήγε και τραγούδι. Βέβαια, για να φουντώνουν. Αλλήμον. Για να φουντώνουν. Τώρα μου θυμίζεις τις εποχές που ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι, ρε Σταύρο. Πού είναι άραγε αυτό το κοντρόλ, παιδιά, που δεν το βλέπουμε. Πάνω, δεύτερο όρο. Πάνω, μας χωρίζουν τόσα πατώματα. Εκεί, εκεί. Σαν να τον έχω δίπλα μου, κύριε. Νιώθω την ανάσα του στην πλάτη μου. Γιατί πάντα εκεί κοιτάζω. Όχι, λένε, εδώ. Κοιτάζω προς τα εκεί και ο Σταύρος είναι προς τα εδώ. Μ' αρέσει. Λοιπόν, προς τα εδώ. Σταύρο μου. Σταύρο μου. Χριστέ μου, λοιπόν, είναι στα ταβάνια. Πάμε να παίξουμε. Πάμε. Ή... Κατατέρι. Πιάσαμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω για τους οργασμούς, τι είπε. Περίεργα, τα έχει όλα ο Τέρι. Ξέρεις την καλύτερη από... Αυτά. Γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, γεια σου. Με φιλιά. Bye-bye. Λοιπόν, ο Χρήστος με το Κατερινάκι του είναι έτοιμη. Η μελλοντική κουμπάρη, για να μας παρουσιάσουν σήμερα θέμα που αφορά το γάμο. Αυτά είναι τα ρούχα τώρα για την Αντωνία, ρε παιδιά, αφήστε με, αυτό είναι, το κορίτσι μας είναι για τέτοια. Εντάξει, να δούμε απλά, πόδι, έπρεπε να δείξουμε και εκείνο πώς μπορεί να γίνει. Εσύ που πας, καλέ, ήσουν στο γάμο της. Μπες μέσα, μία-μία που βιάζεσαι. Ήρθε εκεί παράνυμφος, μία-μία. Για να σε δω, παιδί μου. Μ' αρέσεις. Σ' αρέσω. Πάρα πολύ. Για τέτοια φάση. Έχει φόρεμα που το φοράμε κάθε μέρα, έτσι. Και μετά το γάμο μπορούμε να βγάλουμε απλά το τούλι. Γιατί τι έχει αν δεν το θέλουμε. Γιατί. Αν δεν το θέλει κάποια κοπέλα ή αν το βαρεθεί. Να το πιο απλό. Μπορεί να το φορέσει 2-3 φορές με το τούλι και μετά να το βγάλει. Και θα μπορούσατε να βάλετε μόνοι σας τούλι πιο μακρύ. Δηλαδή να είναι η φουστίτσα μέχρι εδώ. Μπορούμε να προσαρμόσουμε αν θέλουμε. Μια σε εδώ πουλάκι. Εάν θέλουμε να τρέχει, θα βάλουμε αυτό. Μπράβο σου, παιδί μου. Φύγε. Η επόμενη, η βιαστική νύφη. Για πάμε. Γιωμένη, ε. Τι ντουέτο. Με τον Θοδωρή. Ήταν πάρα πολύ ωραίος. Δάκρυα κι υδρότας. Καλά. Καλά. Τσάκη, σε ευχαριστώ. Να σου πω, βάλε και λίγο το ένα μέσα, όχι όλο. Κάπως έτσι. Ελένη, πού πας. Να πάω, μωρέ, πουθενά. Πού να πάω. Πάω αλλού εδώ, μην ανησυχείς. Σε είδωλο. Έμα. Δάκρυ. Άρε, Σάκη. Καλά που φτιάχνεις και σε καναρούλο. Και γινόμαστε και εμείς πιο νέοι. Αμάν. Λέω παπούτσι φορά σήμερα, κανονικότατο. Ευχαριστώ. Τι καπαπούτσι. Δωράκι μου. Έλα να σε φιλήσω λίγο να δούμε το ωραίο στενό τζιν που δεν γκρινιάζει. Γιατί ξέρει! Άλλη μουσική για το έτσι, βάλτε, αυτά είναι για το Θοδωράκι! Άλλη μουσική για το Θοδωράκι! Καλά, καλά! Ρε τι άντρες κυκλοφορώ σήμερα στην εκπομπή, ε! Πω. Κουμπώνετε! Αγοράκι μου, μωρά μου, γλυκό μου, Θοδωράκι μου, που γύρισες. Που πας στα μακρινά ταξίδια και κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι ωραία, τι έλα λίγο να δούμε. Έλα λίγο. Είναι δυνατό, αγόρι, αδύνατο με ένα, αλλά δυνατό. Κανονικό παπούτσι. Στενό, ωραίο. Μπράβο, ρε Θοδωρή μου. Μπράβο, ρε Θοδωρή μου. Μπράβο, ρε παλιά όλα, παλιά. Τα ανασύρα. Παλιά, λέγαμε, η μόδα κάνει στροφές. Κύκλους, λοιπόν, έμπνευση. Ας να μπούμε σε άλλους, σε άλλα θεματάκια. Λοιπόν. Κατερίνα, βγες από το ίδιο. Εγώ, εδώ είμαι. Έλα, τα πονοτράγουδα θα δω. Μπορείς να ζακέτα, δώσε Δημητράκη λίγο. Παίζεις δυναμική, αλλά είσαι γατουλίνη. Δεν κάνει και γατουλίνη. Το εκτελώ σε διάφορα σκάση που δακρύς τον τακούς. Ναι, αλλά δεν ξένο. Και τι να κάνει. Κάτσε εδώ και παίξτε το λίγο να το δούμε. Το YouTube δεν έχει, δεν το δούμε από το... Δεν ξέρω πόσα χρόνια στη δικιά σας ζωή, στη δικιά μου μια διετία με το ζόρι. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, τι αρχαίο είναι αυτό που μπορεί να έχει ο καθένα. Το φυλάκι του. Αν δεν κυρίε και κύριοι μου, πάω να κλάψω και όλο χορεύουν με κότο να κλάψω. Δεν μπορεί να την εκπομπή. Αυτό είναι τραγούδι. Βέβαια που μου κάνουν εντύπωση. Μόνοι ξανά. Τώρα πια έχει μείνει μόνη. Ακούσει, είμαι σίγουρο. Αν έχει διαβάσει το ένα, λε Παναγία μου κι άλλο θα απελευθερωθούν με αυτή. Που έχει διαβάσει το δύο, λε που δεν πάει. Παρακάτω είναι γκρεμό. Τώρα να δει. Θα ήθελα να μα στείλετε τα mail σα, τα κορίτσια που έχουν διαβάσει τι 50 αποχρώσει του Γκριτ, το πρώτο και το δεύτερο, για να πάρουν δώρα από εμά το τρίτο.
10 βιβλία λοιπόν, με πολύ πολύ αγάπη. Ελένη, 2. Μην το ξεχνάμε. Θα γίνει χαμός. Για να δω. Τι λέει, τι. Κάτι περιγράφει απ' έξω. Ναι, λίγο να διαβάσω λίγο την υπόθεση στο 3. Oh, στο πλάι. Παρακαλώ. Σαν πως και τα ξέρω αυτά με τα πλάι. Και αν το πατάς διπλά, ανεβαίνεις και ανέβει και σε όλο τον δρόμο. Να σε επιλέξουν για να πάω σε βίντεο ένα βίντεο κλιπ, ξέρω. Δεν χρειάζεται να είσαι μοντέλο. Ναι. Σε άλλα τόσα, βγαίνουν άλλα 3 θέματα τέλος πάντων. Ένα ρόλο σας ετοιμάζει. Σε ο φούς, ο φούς. Μπράβο, Αντωνία. Αυτά είναι τα τυχερές της εκπομπής. Σας υπευθύνεσαι, πιστέρα. Κοίτα το κορίτσι και έχει βγάλει και 17 στο σχολείο. Αυτά τι είναι αυτοδίδακτα. Πήγαινε χορό. Σας το κουνάω έτσι. Γεια μας. Ίσκη έχω μέσα. Για πατήστια. Ποιος ξέρει από Ουκρανία. Από τον Έρη μπορεί να κάνει και παρέα. Λοιπόν, προς τον παρόν περπατάμε. Είσαι έτοιμη για παρακτικά. Είμαι έτοιμη, έχω κάνει τα κομμωτήρια μου, νύχι, μαλλί. Η δασκάλα σου που κάθεται τόση ώρα απέναντί μας και παρακολουθεί όλα τα θέματα. Είναι σίγουρο ότι έχει έρθει σωστή εκπομπή. Σκόρδο σίγουρα και κάτι με θαλασσινό μου μυρίζει. Σκόρδο ξέρω που να μου μυρίζει. Λες να μην έχει βάλει σκόρδο και να το φαντάζομαι. Είμαι συγκεκριμένα θαλασσινό, δεν θα βάλω από όλα τα είδη μέσα. Τι θα βάλει. Θα βάλω. Πώς τα λένε αυτά τα μικρά που είναι σαν αυτά κουδάκια, αλλά δεν είναι. Τώρα κολοχτύπε. Από καϊκή. Και τι είναι, είναι κάτι σαν παιδί μου. Τα ξέρω, δεν είναι και ο θαλασσινό. Πώς λέγονται. Ναι, δεν έχει τα ποδαράκια. Σε βίντεο και αυτήν εδώ πέρα. Δεν θέλουν παραπάνω τα. Αυτή είναι πολύ ωραία. Μυρωδικά. Χορεύουμε. Ναι. Όχι. Και εμείς οι υπόλοιποι που είδαμε ότι πραγματικά ένα μεγάλο χειροκρότημα στην Αντωνία Καλυμόπουλου, λες και εδώ κάνει πρόβα κάθε μέρα. Κάναμε κουτσομπολιό μέσα. Τι, ποιος θα τα πάει καλύτερα. Πολύ. Και ποιος με είπε τελευταία. Ψηφίσαμε εγώ, ο Γρηγόρης και η Ελένη. Εγώ είπα, η Καλυμόπουλου θα τα δώσει όλα, είμαι σίγουρη ότι το έχει. Είναι αφοσιολόγος αυτό το τμήμα η Καλυμόπουλου. Εμείς δεν το έχουμε. Ο Γρηγόρης ψήφισε Ζαρίφη, λέει αυτή θα τα δώσει όλα. Γιατί εγώ το έχω δισκοτέκου, βάλτε λίγο ρε Μίτσο, δηλαδή θα το πάω, ξέρεις, μπαίνω. Ναι, δεν βάλω να μόνο πώς θα το παραλάβουμε. Να ρωτήσω λίγο τη δασκάλα μας, πραγματικά, πόσες φιγούρες γνωρίζεις. Μπορούμε να σε δούμε λίγο να χορεύεις μόνη σου, χωρίς το χορευτικό σου συγκρότημα. Φάγαμε πολλά. Δίσκο εννοείται. Αλλά παιδιά, να δώσουμε συγχαρητήρια και στο μαθητή, όπως δεν είχε κάνει την πρόβα, ε! Όχι, παιδιά, τώρα μου το έπρεπε, δεν ξέρω τι είπα. Ναι, αλλά χθες χόρευε στις σχολές Μωραΐτη. Πήγε το παιδί μαζί με τους συμμαθητές του. Τα τι χόρεψε εκεί, παιδί μου. Τον Τραβόλτα έκανε. Τον Τραβόλτα έκανε. Έναν τον βρήκανε, σουλιά στο να εκμεταλλευτούμε. Με 25 γυναίκες μαζί. Τι. Κύριε, συγγνώμη, σας εύχομαι το παιδί από την ταβέρνα σας τελείω. Γεια σας. Ένα χορό, ρε παιδί μου, για να πλησιάσουν τα κορμιά, για να γίνει μια επαφή πιο. Τον Αρμένι βάλει τώρα, εδώ πέρα, δεν σώζει τον Αρμένι. Σπίτι, από αυτά τα κουκλόσπιτα θα μπούμε μέσα και θα βγουν και τα παπάκια. Κοίτα τι ωραία που τα κάνει η κοριτσίστικα. Βέβαια, γι' αυτό έφερα και έναν άντρα. Θέλω να μου πει πώς θα ένιωθες ένα τέτοιο τραπέζι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Πολύ το κίτρινο, πάρα πολύ. Το κίτρινο είναι φανταστικό. Και εγώ το σκεφτόμουν, γιατί θα λέω πώς το έκανα. Ένα πιρούνι ανάποδα, να το πατούσα. Εδώ θα φούσκονται και εγώ θα το πατούσα συνέχεια. Να ψηθεί τα νύ, γιατί. Πάντα τα αρνιάκια είναι σε ένα τραπέζι που θα πάνε όλοι να πάρουν και κορέτσι, οπότε. Και πιο πολύ τους αρέσει αυτό το τσίμπημα. Ξέρουμε πώς θα κάνουμε τα αυγά. Τα αυγά θα δώσουμε όλα τα. Σήμερα έχεις δουλειά, θα φτιάξεις και λαμπάδες. Λοιπόν, προϋπόθεση εδώ για να κάνουμε τα παστέλα αυγά, θα πάμε και θα παραγγείλουμε λευκά αυγά. Δεν ξέρω, στην Αθήνα δεν βρίσκω. Αυτά είναι χρώματα ζαχαροπλαστικής. Αυτά που βάζουμε στα κουλουράκια και. Να Μαρία, τι σαρδάμ ήταν αυτό. Λοιπόν, έτσι όπως έχω. Έχουμε εδώ, λευκό είναι 237, πολλά, είναι το ψήλι μου βάλει το μπλε. Ναι. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Ελένη το χαρτάκι το κίτρινο. Ελένη, βουαλά. Και εδώ θα βάλω ανάλογα πού. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ ωραίο. Κοίτα πόσο γρήγορα. Βλέπεις, έχει αρχίσει, τώρα θα μας δώσει αυτό. Και ανάλογα πόσα λεπτά θα τα αφήσουμε, ή θα μας βγάλει αυτό το ανοιχτόχρωμο. Είδες τι ωραίο. Πολύ. Να το λίγο. Κόσμος και βγαίνει πολύ ωραίο, πραγματικά. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Θα τα βάλουμε πάνω σε ένα σφουγγάρι και θα τα καλύψει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Να περάσετε υπέροχο για όλο τον κόσμο βεβαίως. Mm-hmm. Και για σένα, Βασίλη μου. Ευχαριστώ. Για την Τρίτη του Πάσχα θα τα ξαναπούμε. Δευτέρα του Πάσχα. Γεια σας. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, Μεγάλη Τετάρτη. Είναι η μέρα των τηλεθεατών μας, η Τετάρτη. Ακόμα και η Μεγάλη Τετάρτη. Ένα υπέροχο, υπέροχο στεφανάκι θα δώσω στο κορίτσι μου το γλυκό θέμα που θα παρουσιάσουμε, που όπως πάντα λέω, μέσα από να παίρνει ο κόσμος μια ελπίδα. Πεντανόστιμο, πολύ υγιεινό, θρεπτικό, φοβερό και βέβαια γούρι, έτσι. Γούρι. Δεν έχω να πω τίποτα γι' αυτό. Γούρι, χαμόσχημα. Λοιπόν, είναι αυτό το υπέροχο λοιπόν παπούτσι, το ένα από τα δώρα σας. Το δεύτερο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλες μας τις φίλες, τις υπέροχες, καλές, γλυκές μας φίλες. Ναι, ρε χρυσή μου. Έχουμε και θα τα δώσουμε. Ναι. Έχουν απλωμένα γύρω σου γλυκά που σου λέει, δοκιμάστε. Πάρτε. Είπα και εγώ αυτή τη φορά, πάντα μου λένε και κάθε φορά λέω, θα το πάρω. Ήταν ένα πολύ ωραίο σοκολατόπιτα, κάπως κάτι, δεν ξέρω. Πολύ μου άρεσε. Κόπιτα από τη μαμά Ρούλας. Μπράβο, μαμά Ρούλας. Φοβερή σπανακόπιτα. Πολλά φαγιά. Τι ξέρει μια σπανακόπιτα τώρα μέσα. Κάνει μόνο. Δεν είμαι καλά. Είναι όλα πάνω μου. Να δώσει και εσένα σερμινάκι καμιά μέρα. Δώσε και σώσε. Σε κουτί. Έλα, είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ να είστε καλά κι εσείς. Είχε μπορεί. Συνοδεύεσαι από τον Φράγκο. Όχι, συνοδεύομαι εγώ, α πούμε ότι εδώ. Ο κύριο Φράγκο. Ρε εσύ, Ελένη, και που μπορεί να θέλει να τα ξαναβρούμε. Εντάξει, ρε Γρηγόρη, πες τα λίγο πιο γρήγορα όμως. Και πάω, Ελένη, και φεύγω με το κεφάλι κάτω και πάω και γιατί κάθω. Γιατί, ρε Γρηγόρη, δεν τον είχες δει εσύ, περίμενε να το πει αυτή. Μπορεί να τα ξαδερφώσεις, ξέρω εγώ. Λες, συγγνώμη, να σου δω και εσύ πιο ενεργειακός, λυπάμαι. Κοίτα, συγγνώμη σου, έρχομαι και σένα. Άιντε, μάδα και εσύ το μουσί. Μωρέ, κάτι πιάνω τόση ώρα εδώ πίσω μου στο. Ξέρετε πού. Αλλά τελικά ξέρετε μάλλον τι είναι. Λέω και εγώ ρε γαμώ, τι έχω, κάποιος μου με ξύνει, λέω, τι γίνεται. Προσέχετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και εγώ τόση ώρα κάτι νιώθω, αλλά δεν ξέρω τι. Θέλω να καταφέρω να δώσω σε μία φίλη το ενεργειακό μου τζάκι που στήθηκε πάνω του η Κατερίνα για να υποδηθεί το ρόλο της στο τραγούδι «Συνοδεύομαι». Είναι αυτό το υπέροχο ενεργειακό τζάκι. Θέλω να δώσω αυτό το ενεργειακό τζάκι που είναι μέσα από τον όμιλο επιχειρήσεων Φράγκος με πολύ αγάπη. Λοιπόν, ναι, αυτό θέλω να δώσω τώρα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχω κι άλλα δώρα, έτσι, γιατί βλέπετε πολλά τα τετράγωνα. Τρία στην κάτω σειρά, δύο στην πρώτη τελευταία, δύο στη δεύτερη και τέσσερα επάνω. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός, ποιος είναι αυτός ο τύπος. Έχω παπούτσια. Φοριούται χειμώνα καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι το δείχνουμε τώρα που λες, α, μας το δείχνει για τη χειμερινή κολεξιόν. Όχι. Αυτό το παπούτσι το βάλετε και το καλοκαίρι. Είναι πιο χαμηλό από το άλλο, ε. Είναι πιο χαμηλό, είναι λίγο πιο χαμηλό. Αυτό ακριβώς που φορά σε ασημή, το έχουμε εδώ και σε σατέν, που είναι αμυγός νηφικά αυτά και τα δύο. Βέβαια. Σατέν και μπέκ. Ευχαριστώ. Οι διπλοί φιόγγοι γενικώς και στην υψηλή γραπτική προτιμούνται πάρα πολύ από τους σχεδιαστές. Βλέπε Βαλεντίνο που είναι ειδικοί στο να σχεδιάζουν και νηφικά. Παιδιά, άντε να ζήσω. Τι είναι. Το κρέμ σ' αρέσει, Βασίλη. Ναι. Και τα δύο μαζί. Εμένα μου αρέσει το κρέμ πάνω σου τώρα. Αλήθεια, Γιατί είναι και λίγο μαυρισμένο το πόδι σου. Ακόμα. Έως πολύ ακόμα. Οπότε κάνει αυτή την αντίθεση. Τις εργασίες τις αγροτικές δεν βλέπω να σπρίζει το πόδι, αλλά δεν πειράζει. Πολύ ωραία. Οι διπλοί φιόγγοι λοιπόν είναι πάρα πολύ μόδα. Όχι μόνο οι φιόνιφες να παίρνουν ένα παπούτσι που δεν θα το βάλουν πια γιορτή και σε κάποιο κάλεσμα και τα Χριστούγεννα και σε γιορτές γενικό. Μια οπτική ψευδαίσθηση. Λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα μας και είναι... υπενθυμίζω γιατί μπορεί να σας μπέρδεψα. Ένα, δύο, τρία σε πολλά χρώματα το είδατε. Σε όλα είναι ξεχωριστό και είναι πολύ ωραίο. Και αυτό που δεν το φόρεσα, αλλά γιατί δεν το φόρεσα. Έχει Σβαρόφσκι. Για πείτε μου. Καλά, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ εμένα, Ελένη. Μου αρέσει ίσως πιο πολύ από όλα. Να, ας πούμε αυτό το παπούτσι τώρα δεν είναι καθαρά νηφικό. Δηλαδή το παίρνεις και το κάνεις μια επένδυση. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ συγκλονιστικό. Ωραίο. Είναι αγαπημένο μου, αλλά θα γίνει το βλέπω γιατί ταιριάζει με όλα τα παπούτσια αυτό το χρώμα στα νύχια. Δεν το έχω ξαναδεί. Ό,τι χρώμα και να το βάλω. Με γκρίμα είδες, έβαλα πριν το ασημί, αυτό πώς το λέω. Το χρώμα του δέρματος, σαμπανιζέ, λευκό, σε όλα έδειχνε υπέροχα. Ποιο είναι αυτό. Αυτό. Λοιπόν, εκτός από αυτό, τα άλλα τρία είναι Steve Madden. Λοιπόν, τσάντες είπαμε τσάντες, πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Μπορέσουν σε όλα όσα θέλουμε και πάμε και τα δούμε τα περισσότερα στο συνοδό μας. Λοιπόν, και πιο σοβαρά, για όλες τις περιστάσεις, τις γιορτινές. Δεν είναι απαραίτητο το τσαντάκι να είναι
ασορτή με το παπούτσι πλέον. Όχι. Ή έμονα σε φιλί σου. Φτάσαμε στις διαφημίσεις, δεν το πιστεύω ότι μιλάμε τόση ώρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε. Ο Τέρνι είναι εδώ. Έλα, μωρί. Το μοιάζει μέσα στη ζωή. Γιατί, κορτσάκ μου. Αυτό το παιδί από τότε που μπήκε στην παρέα μας, πραγματικά, δεν είναι για να μένει μόνο. Φέρτε ένα καρεκλάκι, παρακαλώ, για το Στάρ. Για κοτσίδες. Α, λοιπόν, άρα μας έχετε πρόγραμμα μετά. Σας έχουμε κάτι. Λοιπόν, το τραγούδι καινούργιο, ολοκένουργιο. Είναι ολοκένουργιο. Το υπογράφουμε τα παιδιά εκεί απέναντι, Μανώλη Δεδεβές. Έχω γράψει τους στίχους, που το τραγουδάμε κάπου. Θα το αγαπήσω όπως και τις προηγούμενες δουλειές που έχω κάνει. Πρώτον, ο κόσμος αγαπάει εσένα και αγαπάει και τα κομμάτια σου. Εντάξει, μακάρι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Βασίλη. Στην κουζίνα μας, σήμερα κάνει μπακαλιάρο βέβαια λόγω της ημέρας. Τώρα με τι, πώς, γιατί, δεν ξέρω, Βασίλη. Παρακαλώ. Να έρθω με παρέα μας στην κουζίνα σου. Εννοείται. Πες μου το γιατί να μην είσαι εδώ τώρα πια κι εγώ να μπορώ. Σα δυο σου τα γλυκιά τα χύλησα πρώτα και πάλι να τα φιλώ. Τρελός κάθε βράδυ εδώ να σ' αναζητώ. Σε θέλω εδώ, σε θέλω εδώ. Μου λες δεν είμαστε μαζί. Άστο, τώρα είσαι σαν το κόρμι. Άστο, μες στη μάτια σου είχα βρει. Λίγη, χαρά που τώρα ξαφνικά. Λες πως όλα τελειώσανε, ότι νιώσαμε, νιώσαμε. Μα ποτέ δεν σταμάτησα, να με δω για σένα. Ένα, ένα, όλα πίσω θα σου έρθουνε. Και θα δεις ότι έφταιγε, για τα πάντα που σου έδινα, μόνο καρδιά. Πες μου το γιατί να μην είσαι εδώ τώρα πια και εγώ να μπορώ. Μετά πάει κάτι άλλο. Το ξέρω από μόνο μου. Για μύτες και. Γιατί δεν μπορώ να δείξω άλλα πράγματα. Καλά, και δεν τρέπεσαι να παίρνει τεράστιο. Αυτό το αφαιρέει είναι δημοτολόγο. Δεν τρέπομαι. Εγώ αυτή τρέπομαι. Εσύ είναι πολύ μεγάλο για σένα πράγμα. Είσαι σαν τον Μπόζο. Άμπρελε. Μετά από τόσα χρόνια. Τον Μπόζο. Καμιά βλάκι. Όχι, σιγά. Στην εκπομπή. Μιλάει με το κολάρι εδώ. Τι λε, ρε. Όχι, αποκλείω. Και πρέπει να κρατάω ισορροπίε. Άκρη-άκρη. Άκρη-άκρη. Πότε πρέπει να κρατάω. Μια έρευνα από όλε αυτέ που κατακρούσα και να την κρατήσει. Σιγά μην είναι αλήθεια. Καμία. 2 στα 10. Κάτι παιδί δεν σε προσβάλλει, αλλά 2 στα 10 γιατί σε έχουν κάνει. Κάτσε ρε παιδί, γιατί δεν ξεφτυλίζει. Δεν είναι τέλει δίπλα του, με τίποτα. Όχι, είναι δυνατό. Μα αφού βλέπετε τώρα, πριν φέρουμε την καλεσμένη μας, περνάω μπροστά από τις κάμερες, παιδιά, δεν μπορώ και πολλά πράγματα να κάνουμε αυτά τα κούνια, καταλαβαίνετε. Το υπερθέαμα. 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 Καλά. Τι. Ο μήνας πήγε. 10. Ναι. Και. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι όλο του Γρηγόρη, του κόσμου του Γρηγόρη. Γιατί αποφασίσαμε. Τη δικιά μα ώρα, 1 και 13 έχουν πει. Πάρτε το τρίμερο. Από πού, από τη σημαία. Από την καταστροφή, παιδιά, θα καταστραφώ. Και θα είναι η καταστροφή του δικού μας. Να στο καταφύγιο. Για πες, Γρηγόρη. Τώρα, αμερικανική εταιρεία έχει 20 καταφύγια σε όλα. Τα κομπλέ είσαι. Το χρόνο έχει ο Θεός, ξέρω εγώ. Θα ακούνε και να ξέρω από πού να φτιαχτούν. Λιμπούρ, λιμπούρ. Άσχετα που δεν θα γίνει τίποτα όμως. Θα σε κάνει πιο ευτυχισμένο, ρε παιδί. Μάμα σου πω ότι υπάρχει κάτι. Θα είσαι. Θα φύγει. Έρχεται το πλανήτη. Λοιπόν, άσε με. Δεν κοιτάμε στα μάτια. Δέκα του μήνα, άσε. Δέκα του μήνα. Έλα, πες. Τι θα κάνω με αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις και προχωράω αυτό το τεράστιο πλατό μας, ότι θα έχουμε κοντά μας μια πρωταγωνίστρια η οποία πρώτον, σκίζει στο έργο στο οποίο ξαναπαίζει. Το θέμα είναι ότι κατάφερε σήμερα να είναι εδώ, γιατί με όλα αυτά που κάνει, μάλλον θα έπρεπε να βρει λίγο χρόνο να κάτσει και λίγο στο κρεβάτι της. Η Ζέτα Δούκα που είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου, Ελένη. Οπότε παίρνεις αγάπη σου την ενέργεια. Γεια σου, δεν ξέρω. Συναντώ ωραίους ανθρώπους. Συναντάς εσένα. Πού, τώρα εσένα. Τώρα εμένα, τίποτα καλύτερο.
τίποτα πιο ενδιαφέρον. Καλά είσαστε. Μια χαρά. Χαρά. Ωραία, ωραία. Καλά, κάτσε εδώ. Μια χαρούλα. Λοιπόν, καλοκαίρι σε άφησε, χειμώνα σε ξαναβρίσκω. Ναι. Πώς με βρίσκεις? Σε βρίσκω το ίδιο υπέροχη. Γιατί είχα συνηθίσει με το μαγιό σου να κάνεις βουτιέ. 17 άτομα είμαστε. 17 άτομα. 17 και 18 ο Θοδόλης. Υιοθέτης θεάτρου είναι avant-garde χρόνια. Να, ναι. Μύδια έχει πάει στο εξωτερικό παντού. Από την... ενδιαφέρουσα παράσταση. Κοίτα, είναι μια... είναι ένας αρχιτέκτονας του θεάτρου. Είναι τελείως διαφορετικό. Και ένας εικαστικός επίσης. Τόσο το πλαίσιο, το φωτιστικό, τα σκηνικά. Όπως και εμείς βλέπουμε την Κίνα μέχρι την Αμερική. Και έχουν... κίνησε εδώ η παράσταση. Ξεκίνησε καλά. Έχει τρομερή προσέλευση. Και ο κόσμος τη βρίσκει τρομερά.